Αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το βιβλίο Βασιλέων Α, στη σελίδα 340, από το κεφάλαιο Ι και το εδάφιο 23. Σελίδες λοιπόν 340, κεφάλαιο Ι, κεφάλαιο 10 και εδάφιο 23. Με τη χάρη του Κυρίου μας, του Χριστού μας. «Και μεγαλύνθη ο βασιλεύς Σολομών υπερπάντας τους βασιλείς της γης, εις πλούτον και εις σοφίαν, και πάσα υγιές ζήτη το πρόσωπο του Σολομώντας, δια να ακούσωσι την σοφίαν αυτού, την οποίαν ο Θεός έδωκε εις την καρδίαν αυτού, και έκαστος έφερεν αυτόν το δώρον αυτού, σκεύη αργυρά και σκεύη χρυσά, και στολάς και πανοπλίας και αρώματα και ύπους και ημιώνους κατέτος. Και συνήθρισεν ο Σολομών αμάξας και υπέας, και είχε 1.400 αμάξας και 12.000 υπέων, τους οποίους έθεσεν εις την πόλη των αμαξών και πλησίων του βασιλέως εν Ιερουσαλήμ. Και κατέστησεν ο βασιλεύς εν Ιερουσαλήμ των Άργυρων ως λίθος, και τους ως λίθους και τους κέντρους κατέστησεν ως τα τας εν τη παιδιάδηση καμίνους δια την αυθονίαν. Έγινε το δω εις τον Σολομώντα εξαγωγή ύπων και λινού νήματος εξ Αιγύπτου, το μεν νήμα ελάμβανον οι έμποροι του βασιλέως εις ορισμένην τιμήν, εκάστη δε άμαξα, ανέβαινε και εξήρχετο εξ Αιγύπτου δια 600 σύκλους αργυρούς και έκαστος ύπος δια 150. Και ούτω δια πάντας τους βασιλείς των Χεταίων και δια τους βασιλείς της Συρίας η εξαγωγή εγίνετο διαχειρός αυτών. Ηγάπησε δε ο βασιλεύς Σολομών πολλάς ξένας γυναίκας, εκτός της θυγατρός του Φαραώ, Μωαβίτιδας, Αμμονίτιδας, Ιδουμαίας, Σιδωνίας, Χεταίας, εκ των εθνών περί των οποίων ο Κύριος είπε προς τους Ιούς Ισραήλ, δεν θέλετε εισέλθει προς αυτά, ουδέ αυτά θέλουν συνεισέλθει προς εσάς, μήποτε εκκλίνωση τας καρδίας σας κατόπιν των θεών αυτών. Εις αυτά ο Σολομών προσεκολήθη με έρωτα. Και είχε γυναίκας βασιλίδας 700 και παλακάς 300, και οι γυναίκες αυτού εξέκλεινον την καρδίαν αυτού. Διότι ό,τι εγύρασε ο Σολομών, οι γυναίκες αυτού εξέκλειναν την καρδίαν αυτού κατόπιν άλλων θεών. Και η καρδία αυτού δεν είναι το τελεία μετά του Κυρίου του Θεού αυτού, ως η καρδία Δαβίδ του πατρός αυτού. Και επορεύθη ο Σολομών κατόπιν της Αστάρτης, της θεάς των Σιδωνίων, και κατόπιν του Μελχόμ, του βδελίγματος των Αμμονιτών, και έπραξεν ο Σολομών πονηρά ενώπιον του Κυρίου και δεν επορεύθη εντελώς ενώπιον του Κυρίου ως Δαβίδ ο πατήρ αυτού. Τότε οκοδόμησεν ο Σολομών υψηλών τόπων εις τον Χεμός το βδέλυγμα της Μωάβ, του Μωάβ εν το όρι απέναντι της Ιερουσαλήμ και εις τον Μολόχ το βδέλυγμα των Ιών Αμών. Και ούτως έκαμε διόλας τας γυναίκας αυτού τας ξένας έτινες εθυμίαζον και εθυσίαζον εις τους θεούς αυτών. Και οργίστη Κύριος κατά του Σολομώντος επειδή η καρδία αυτού εξέκλεινε από του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ ως της εφανερώθη δύσης αυτών και προσέταξεν εις αυτών περί του πράγματος τούτου να μην υπάγει κατόπιν άλλων θεών. Δεν εφύλαξεν όμως εκείνο το οποίο ο Κύριος προσέταξε. Δια τούτο είπεν ο Κύριος τον Σολομώντα, επειδή τούτο ευρέθη εν σύ και δεν εφύλαξα στη διαθήκη μου και τα διατάγματά μου, τα οποία προσέταξα εις θέλω εξάπαντος διαρρήξει την βασιλείαν από σου και δώσει αυτήν εις τον δούλον σου. Πλην εν τες ημέρες σου δε θέλω κάμι τούτο, χάριν Δαβίδ του πατρός σου. Εκ τη χειρός του Υιού σου θέλω διαρρήξει αυτήν, δε θέλω όμως διαρρήξει πάσαν την βασιλείαν, μία φιλήν θέλω δώσει στον Υιόν σου, χάριν Δαβίδ του δούλου μου και χάριν της Ιερουσαλήμ την οποίαν έκλεξα. Και σήκωσεν ο Κύριος αντίπαλον εις τον Σολομώντα, τον Αδάδ των Ιδουμαίων, ούτως ήτο εκ του σπέρματος των βασιλέων της Ιδουμαίας. Διότι ότε ήτο ο Δαβίδ εν τη Ιδουμαία και Ιωάβ ο αρχιστράτηγος ανέβη να θάψει τους θανατοθέντας
και επάταξεν παν αρσενικών εν τη Δουμαία, επειδή 6 μήνες εκάθισεν εκεί ο Ιωάβ μετά παντός του Ισραήλ, εωσού εξολόθρευσε παν αρσενικών εκ της Ιδουμαίας, τότε ο Αδάδ έφυγεν, αυτός και μεταυτού τινές Ιδουμαίοι εκ των δούλων του πατρός αυτού, δια να υπάγωσιν εις την Αίγυπτον, ή το δε ο Αδάδ μικρό πεδίον. Και σηκώθησαν εκ της Μαδιάμ και ήλθον εις Φαράν, και έλαβον με θεαυτόν άνδρας εκ Φαράν, και ήλθον εις Αίγυπτον προς τον Φαραώ βασιλέα της Αιγύπτου, ως της έδωκε εις αυτόν οικίαν και διέταξεν εις αυτόν τροφάς, και γη έδωκεν εις αυτόν. Και έβρικεν ο Αδάδ μεγάλην χάριν ενώπιον του Φαραώ, ώστε έδωκε εις αυτόν γυναίκα την αδελφήν της γυναικός αυτού, την αδελφήν της Ταχπενές της βασιλίσσης. Και γέννησε σε αυτόν η αδελφή της Ταχπενές τον Γενουβάθ, τον υιόν αυτού, τον οποίον οι Ταχπενές απεγαλάκτησεν εντός του οίκου του Φαραώ, και το Γενουβάθ εν το οίκο του Φαραώ, μεταξύ των υιών του Φαραώ, και ότε ήκουσεν ο Αδάδ εν Αιγύπτο ότι εκοιμήθη ο Δαβίδ με τον πατέρων αυτού και ότι απέθανεν Ιωάβ ο αρχιστράτηγος, είπε ο Αδάδ προς τον Φαραώ, εξαπόστειλον με δια να επέλθω εις την γη μου. Και είπε προς αυτόν ο Φαραώ, αλλά τι σε λείπει πλησίον μου, ειδού συζητείς να απέλθεις εις την γη σου, και απεκρίθου δεν, αλλά εξαπόστειλον με παρακαλώ. Και σήκωσεν ο Θεός σε αυτόν και άλλον αντίπαλον, τον Ρεζόν, υιόν του Ελιαδά, ώστις είχε φύγει από του κυρίου αυτού Αδαδέζερ, βασιλέως του Σοβά. Και συναθρήσασι σε αυτόν άνδρας, έγινε αρχηγός συστρέματος, ότε επάταξεν ο Δαβίδ τους από Σοβά. Και υπήγεν εις Δαμασκόν και κατόκισαν εκεί και βασίλευσαν εν Δαμασκό, και το αντίπαλος του Ισραήλ πάσα στα σημέρας του Σολομώντος, εκτός των κακών τα οποία έκαμε ο Αδάδ και επηρέαζε τον Ισραήλ βασιλεύων επί της Συρίας. Αμήν. Η φήμη λοιπόν του Σολομώντος εξυπλώθη επάνω σε όλα τα βασίλεια, καθώς εμεγαλύνθη η σοφία και η σύνεση εις πλούτον και εις δύναμη ο Σολομών πάνω από όλους τους βασιλιάδες, κατά το αίτημά του όταν ο Θεός τον επισκέφθηκε και τον ρώτησε «Τι θέλεις να σου κάνω?». Ένα ερώτημα που ακούγεται πάρα πολύ όμορφο και είναι, αλλά είναι ταυτόχρονα και πάρα πολύ επικίνδυνο, εάν δεν σκεφτεί ο άνθρωπος, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και με το λόγο του Θεού, αυτό που θέλει να ζητήσει. Η ζωή μας εξαρτάται, αδελφοί αγαπητοί, και αυτό να το θυμόμαστε πάντοτε, προσδιορίζεται, θα τολμούσα να πω, ακόμη πιο πολύ από τα αιτήματα τα οποία φέρνουμε ενώπιον του Θεού, από αυτά τα οποία ζητάμε. Από αυτά τα οποία ζητάμε προσδιορίζει τη ζωή μας. Γιατί? Γιατί ο Θεός μας έχει βεβαιώσει και μας έχει υποσχεθεί, αιτείτε και θέλετε λάβει, ζητείτε και θα βρείτε, κρούετε και θα σας ανοιχθεί. Το πρόβλημα όμως είναι τι ζητάμε. Τι ζητάμε? Από αυτό το οποίο ζητάμε εξαρτάται το αύριο της ζωής μας, αλλά και μέχρι το τέλος. Ο Σολομών λοιπόν, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ζήτησε, αναγνωρίζοντας μάλλον την αδυναμία του να κρίνει και να διοικήσει έναν τόσο μεγάλο λαό, και αναγνωρίζοντας ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να το κάνει αυτό θα ήταν να είχε σοφία και σύνεση από το Θεό, μπροστά λοιπόν σε αυτή τη μεγάλη ανάγκη που υπήρξε στην προσωπική του ζωή αλλά και στο έργο του και στην αποστολή του, όταν ο Θεός τον επισκέφθηκε και του είπε «Τι θέλεις να σου κάνω?», ο Σολομών είπε ακριβώς αυτά που είχε στην καρδιά του και τα οποία είχαν δημιουργηθεί από τις ανάγκες της ζωής του και όχι από το θέλημα του Θεού. Και η αλήθεια είναι ότι οι ανάγκες και τα ζητήματα που μας απασχολούν είναι αυτά που μας φέρνουν, όταν βρισκόμαστε μπροστά στο Θεό, μας φέρνουν τα αιτήματά μας τα οποία φέρνουν στο Θεό, το οποίο όμως δεν είναι και το καλύτερο.
γιατί πράγματι η σοφία και η σύνεση τον κατέστησαν ικανότατο βασιλέα, και επειδή ευαρεστήθη ο Θεός και γι' αυτό το ζήτημα και γι' αυτό τα αιτήματά του, συμπλήρωσε λέγοντας ότι εγώ θα σου δώσω και αυτά που δεν ζήτησες με βάση τις ανάγκες σου και με βάση τις επιθυμίες σου, και πλούτο και δόξα. Όμως η σοφία η σύνεσης, ο πλούτος και η δόξα, τα οποία ζήτησε στην πραγματικότητα ο Σολομών και τα οποία του εδόθησαν, δεν ήταν αρκετά για να διατηρήσουν το Σολομώντα μέχρι τέλους στο θέλημα του Θεού και στην αιώνια ζωή. Γι' αυτό, εάν πάμε στη σελίδα 330, να διαβάσουμε από το τρίτο κεφάλαιο, πρώτα-πρώτα και από το 9 εδάφιο, το αίτημα του Σολομώντα, για να το θυμηθούμε. «Δώσε λοιπόν εις τον δούλο σου καρδία νοήμωνα εις το να κρίνει το λαό σου και να διακρίνω μεταξύ καλού και κακού, διότι κανένας δεν μπορεί να κρίνει το λαό σου τούτο το μεγάλο εάν δεν έχει σοφία και σύνεση, δηλαδή καρδία νοήμωνα και δυνατότητα να διακρίνει μεταξύ καλού ή κακού». Αυτό είναι αληθές, αλλά δεν είναι αρκετό. Είναι απολύτως αληθές και ευάρεστο εις το Θεό, αλλά δεν είναι πλήρως ευάρεστο εις το Θεό. Γι' αυτό ο Θεός του απαντάει. Επειδή ζήτησες το πράγμα τούτο και δεν ζήτησες, διαβάζω 11 εδάφιο, και δεν ζήτησες για τον εαυτό σου πολυζωία, πλούτη, τη ζωή των εχθρών σου, αλλά ζήτησες σύνεση να εννοείς κρίσιν, ιδού έκαμα κατά τους λόγους σου και έδωκα εισέ καρδίαν σοφήν και συνετήν, ώστε δεν εστάθη πρώτερον σου όμοιος, ουδέ μετά σε θέλει αναστηθεί όμοιός σου. Ακόμη έδωκα εισέ και ό,τι δεν εζήτησας και πλούτον και δόξα, ώστε μεταξύ των βασιλέων δεν θέλει είστε ουδείς όμοιός σου καθόλου στα σημέρα σου. Εδώ όμως τώρα ο Θεός έρχεται, αφού αποδέχεται το ευάρεστο αίτημα του Σολομώντα, έρχεται να το αποκαλύψει και να του ολοκληρώσει το τι θα ήθελε ακόμη ο Σολομώντας να του ζητήσει. Γι' αυτό και τι του λέει στο 14 εδάφιο: «Και αν περιπατείς», που δεν είναι σίγουρο, «με τη σοφία και τη σύνεση, τον πλούτο και τη δόξα που θα σου δοθούνε, δεν είναι σίγουρο ότι θα περπατάς στα σωδούς μου για όλη σου τη ζωή». Και αν θυμάστε, τρία πράγματα, αδερφοί αγαπητοί, είναι αυτά που ο Θεός θέλει από μας για την αιώνια ζωή, καθώς λέει η Γραφή: «Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού». Το πρώτο είναι να περπατάμε στα σωδούς του. Και ο μόνος ο οποίος μπορεί να μας διδάσκει να περπατάμε στο δρόμο του είναι ο Χριστός, εάν του το ζητάμε σαν μαθητές που μας θέλει. Το δεύτερο είναι να εκτελούμε τις εντολές του. Και ο μόνος ο οποίος μπορεί πρώτον να μας φανερώνει το θέλημά του μέσα από το λόγο του και να μας δίνει και δύναμη με το Πνεύμα το Άγιο για να εκτελούμε τις εντολές του όλες, είναι ο Χριστός, αν του το ζητάμε με την επίγνωση ότι μόνοι μας δεν μπορούμε. Και το τρίτον είναι να υπακούμε στη φωνή του Πνεύματος του του Αγίου, και αυτό θα συμβεί πάλι όταν εξητούμε από τον Χριστό, από τον Κύριό μας, φανέρωση και οδηγία Πνεύματος Αγίου, ώστε και να μας αποκαλύπτει και να μας δίνει. Μέσα στη Γραφή, και όποιος θέλει να το εξετάσει, υπάρχει γεγραμμένο τα περί του Λόγου του, ο Λόγος του Θεού, αλλά υπάρχει και γεγραμμένο και το ρήμα, που είναι ο λόγος που ο Χριστός απευθύνεται προσωπικά στον άνθρωπο.
όπως είπε ο Σιμεών όταν πήρε στα χέρια του τον Χριστό, τώρα μπορείς νυν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου, διότι είδον το σωτήριον σου. Ο Χριστός λοιπόν έχει πρώτον το λόγο του που μας προσδιορίζει τα όρια μέσα στα οποία πρέπει να ζούμε, να αναπνέουμε και να υπάρχουμε, τα όρια του θελήματός του. Έχει το Πνεύμα το Άγιο για να μας οδηγεί και να μας κατευθύνει, γιατί δεν αρκεί να ζούμε κατά το Πνεύμα, αλλά πρέπει και να περπατάμε κατά το Πνεύμα. Πάντοτε όταν εξητούμε. Και τρίτον, έχει και το δρόμο τον οποίο έχει ετοιμάσει, τον ξεχωριστό στον κάθε έναν από μας και τον οποίον αποκαλύπτει μόνο ο διδάσκαλός μας και ο καθηγητής μας Ιησούς Χριστός στον άνθρωπο που το εξητάει. Αυτά ακριβώς έρχεται τώρα να συμπληρώσει ο Θεός και στον Σολομώντα, στον άνθρωπο που είναι αγαπητός του Θεού, ευάρεστος στο Θεό, που η καρδιά του για την ώρα είναι τελεία ενώπιον του, εις το να πράττει πάντα τα θελήματά του, στον άνθρωπο που ευαρεστήθηκε ο Θεός από το αίτημά του ή από τα αιτήματά του, τα οποία είχαν κίνητρο στο να εκτελέσει την αποστολή του, αλλά έχει τώρα να προσδιορίσει ο Θεός και τα αναγκαία για το υπόλοιπο της ζωής του. 14 λοιπόν διαβάζω, εάν περπατάς στα σωδούς μου, είναι απαραίτητο, γιατί όπως είπαμε κάθε ένας από μας έχει το συγκεκριμένο δρόμο που ο Θεός έχει ετοιμάσει και μόνο ο Χριστός μπορεί να μας διδάξει, και έχουμε πει και άλλες φορές και το επαναλαμβάνω ότι ο συγκεκριμένος αυτός δρόμος έχει τρία χαρακτηριστικά. Πρώτον, τα οροθέσια της κατοικίας μας, και τα φυσικά και τα πνευματικά. Πού μας θέτει ο Θεός, πού μας έθεσε ο Θεός? Μας έθεσε ο Θεός να ζούμε σε αυτή την πόλη, στην άλλη πόλη, στο άλλο μέρος. Πού μας έθεσε ο Θεός? Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό να το γνωρίζουμε, και μόνο ο Χριστός μπορεί να μας το διδάξει ως προς τα φυσικά μας οροθέσια. Αλλά υπάρχουν και τα πνευματικά οροθέσια. Πού μας έθεσε ο Χριστός να κατοικούμε πνευματικά, δηλαδή σε ποια εκκλησία, σε ποιο τόπο? Και μόνο ο Χριστός μπορεί να μας διδάξει αυτό. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ποιο είναι το έργο μας, η αποστολή μας, η δουλειά μας. Και φυσικά, ποια είναι η δουλειά που ο Θεός θέλει να εργάζεσαι για να εκτρέφεις και να περιθάλπτεις τη γυναίκα σου και να μεριμνάς για την οικογένειά σου, που μόνο ο Χριστός μπορεί να μας το διδάξει, αλλά ταυτόχρονα και ποια είναι η δουλειά σου, το έργο σου στα πνευματικά, ποια είναι η αποστολή σου και τι θέλει ο Θεός να κάνεις για να το κάνεις τέλεια. Και το τρίτο χαρακτηριστικό είναι τα έργα που ο Θεός φέρνει ξαφνικά μπροστά μας, όπως ήταν παραδείγματος χάρη ο τραυματισμένος στην οδό του Λεβίτη, του Ιερέα, αλλά και του Σαμαρίτη. Τα έργα που ο Θεός φέρνει ξαφνικά μπροστά μας, κατά συγκυρία τα φέρνει μπροστά μας, ο Κύριος τα φέρνει μπροστά μας, για να φανερωθούν πρώτον η καρδιά μας, δεύτερον η υπακοή μας, και τρίτον η θυσία την οποία είμαστε διατεθειμένοι να πράξουμε. Και αυτό είναι έργο πίστεως, με πίστη, γιατί η πίστη μας χωρίς έργο είναι νεκρά. Με πίστη θα ενεργήσουμε, όχι δια της όψεως. Είναι η ελπίδα ότι θα τα καταφέρω γιατί ο Θεός θα με βοηθήσει, και είναι και η αγάπη που έχει θυσία. Γι' αυτό και στον
Σολομώντα, ο Θεός το πρώτο πράγμα που λέει είναι να περπατάς τα σοδούς μου. Ο δε Κύριος τι είπε για να μας διαφυλάξει? Εβουλέ μου δεν είναι βουλέ σας. Η οδή μου δεν είναι οδή σας. Όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο απέχουν οι βουλές μου από τις βουλές σας και οι οδοί μου από τα σοδούς σας. Και αν ο άνθρωπος πάρει το δρόμο κατά τη βουλή του, θα βρίσκεται σε αδιέξοδα και σε δυστυχία. Αν πάρει όμως το δρόμο κατά τη βουλή του Θεού και την οδηγία του Θεού, θα περπατάει από δόξα σε δόξα και από πίστη σε πίστη. Το δεύτερο στο Σολομώντα που είπε, να φυλάς τα διατάγματά μου, το λόγο μου. Και το τρίτο, τις εντολές μου που σου δίνω. Καθώς περιεπάτησε ο Δαβίδ ο πατέρας σου, ώστε να μακρύνω τα σημέρα σου. Το άκουσε ο Σολομών, αλλά δεν απάντησε και δεν ενήργησε. Και εμείς σήμερα το ακούμε και περιμένει να δει ο Θεός πώς θα ανταποκριθούμε. Το ακούμε, το καταλαβαίνουμε, άλλωστε η υπόσχεση που έχει δώσει ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού, σε αυτούς που μετανοούν, επιστρέφουν και αναγεννώνται, είναι «Εγώ θα σε συνετίζω», αλλά δεν σταματάει εκεί. Συνεχίζει δεύτερον, «Εγώ θα σε διδάσκω την οδόν την οποία πρέπει να περπατάς». Την υπόσχεση του Θεού. Δεν φτάνει μέχρι αυτό όμως. Τρίτον, «Εγώ θα σε συμβουλεύω με το Πνεύμα μου το Άγιο». Και τέταρτον, η τελική υπόσχεση, «Εγώ θα σε προστατεύω». Θα σε συνετίζω λοιπόν για να γνωρίζεις το λόγο μου, το θέλημά μου. Θα σε διδάσκω την οδόν την οποία πρέπει να περπατάς για να περπατάς την οδόν που εγώ έχω ετοιμάσει για σένα. Θα σε συμβουλεύω με την οδηγία του Πνεύματός μου του Αγίου. Και αν ισχύουν αυτά, τότε θα σε προστατεύω. Άκουσε, δεν ξέρω αν χάρηκε, πάντως ένα ξέρω, ότι δεν υπάκουσε, δεν ενήργησε, δεν έλαβε σοβαρά το Λόγο του Θεού. Και είναι πολλές φορές στη ζωή μας, αδελφοί, κακός που δεν λαμβάνουμε σοβαρά το Λόγο του Θεού, γιατί το βρίσκουμε μπροστά μας αδιέξοδο, απελπισία, αποτυχία, ταλαιπωρία. Η μόνη διόρθωση σε αυτό, στα λάθη δηλαδή που κάνουμε και αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα, είναι πρώτον η παραδοχή του λάθους μας. Γιατί όσο δεν παραδεχόμαστε το λάθος μας, τόσο οι συνέπειες του λάθους εξακολουθούν να υφίστανται, να ισχύουν. Πρώτον, αναγνώριση του λάθους μας και ομολογία ενώπιον του Θεού. «Κύριε, έκανα λάθος». Μετά μετάνοια, «Συγχώρεσέ με». Και μετά αίτησης, «Βόηθαμε τώρα». Εδώ, αδελφοί αγαπητοί, υπάρχει η επέμβαση του Θεού προς διόρθωση και ευλογία. Προς διόρθωση, αποκατάσταση και ευλογία. Δηλαδή τι θα κάνει ο Θεός? Πάλι θα σε συνετίσει, θα σου φανερώσει το θέλημά του και πρόσεξε αυτή τη φορά μην το παραβλέψεις όπως ο Σολομών. Πάλι θα σε διδάξει την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσεις. Πάλι θα σε συμβουλεύσει με το Πνεύμα του το Άγιο και εν τέλει πάντοτε θα σε προστατεύει. Ο Σολομών όμως δεν έδωσε και μεγάλη βάση σε αυτό που του είπε ο Θεός. Γι' αυτό όσο να αφορά την αποστολή του να οικοδομήσει το ναό του Θεού, έργο μέγα, και το ναό, και το οίκημα το δικό του, ο Θεός του δώσε ικανότητες, δυνατότητες,
ικανότητες διοίκησης, δυνατότητες, γιατί δεν μπορούσε μόνος του μέσα από, από τους διάφορους που τον βοήθησαν με ξυλία, με εργάτες, με επιστήμονες. Του έδωσε λοιπόν και την ικανότητα και τις δυνατότητες και εξεπλήρωσε άριστα με τη σοφία και τη σύνεση που ο Θεός του είχε δώσει το έργο του και την αποστολή του, και επιπλέον ο Θεός τον ευόδωσε ώστε εμεγαλύνθη υπερπάντας τους ανθρώπους σε σοφία και σύνεση, σε πλούτο και σε δόξα, ώστε όλοι, όπως θυμάστε και την περασμένη Δευτέρα, ακόμη και η βασίλισσα ενός μακρινού βασιλείου κάτω στην Αραβία, η βασίλισσα Τσεβά, ήρθε και θαύμασε για τη σοφία και για τον πλούτο και για την τάξη του Σολομώντα, αλλά και όλοι οι άλλοι βασιλείς έρχονταν να πάρουν απαντήσεις στα ερωτήματά τους, να εκμεταλλευτούν τη σοφία του Σολομώντα φέρνοντας άπειρα δώρα. Όμως μετά από αυτό αρχίζουν τα προβλήματα, γιατί ακριβώς ο Σολομών δεν έλαβε υπόψη του ούτε τα διατάγματα του Κυρίου, το Λόγο του Θεού το γεγραμμένο, ούτε εξεζήτησε διδασκαλία, διδαχή για το τι πρέπει να κάνει και πώς πρέπει να ζήσει, και ούτε εξεζήτησε και τη φωνή του Θεού με προσευχή. Δύο φορές του μίλησε ο Θεός. Η μία όταν ήταν σε απόλυτη αδυναμία που έπρεπε να οικοδομήσει και ήξερε ότι δεν μπορούσε το ναό του Θεού, και η δεύτερη όταν τον οικοδόμησε και ζήτησε επέμβαση και βοήθεια από τον Θεό για να τον ευλογήσει. Και τέλειωσαν οι προσευχές του. Από εδώ και πέρα όλα ήταν εύκολα για αυτόν. Όμως αν διάβαζε το Λόγο του Θεού, όπως με τη χάρη του Χριστού θα κάνουμε εμείς τώρα, στη σελίδα 191, θα καταλάβαινε πολλά πράγματα, θα γνώριζε πολλά πράγματα στα οποία έπρεπε να προσέχει για να μην ταλαιπωρηθεί στη συνέχεια. Διαβάζουμε από τη σελίδα 191, από το κεφάλαιο Ιωταζήτα και το εδάφιο 14. Από το Δευτερονόμιο. Δευτερονόμιο 17 κεφάλαιο 14 εδάφιο. Αφού εισέλθεις εις την γην την οποίαν δίδει σε Κύριος ο Θεός σου και κληρονομήσεις αυτήν και κατοικήσεις αυτήν, λέει ο Θεός προς τον Ισραήλ, και είπεις θέλω καταστήσει βασιλέα επ' εμέ καθώς πάντα τα έθνη τα πέριξε μου, θέλεις λαέ Ισραήλ βεβαίως καταστήσεις βασιλέα επί σε, ό,τι να εκλέξει Κύριος ο Θεός σου, εκ των αδελφών σου θέλεις καταστήσει βασιλέα επί σε, δε δύνασε να καταστήσει άνθρωπον ξένων επί σε, ο οποίος δεν είναι αδελφός σου. Και ο λαός Ισραήλ έκαμε αυτό. Πραγματικά ζήτησαν από τον Σαμουήλ, αν θυμάστε, βασιλιά ο λαός Ισραήλ. Ο Σαμουήλ αποδέχτηκε, έγινε ο Σαούλ. Στη συνέχεια έψαξε και βρήκε τον Δαβίδ. Και τώρα είναι ο Σολομών, τρίτος βασιλιάς. Διαβάζω, 16 εδάφιο. Πλην αυτός ο βασιλιάς δεν θέλει πληθύνει ύπους εις εαυτόν, ουδέ θέλει επαναφέρει τον λαόν εις την Αίγυπτον δια να αυξήσει αυτόν ύπους, διότι ο Κύριος είπε προς εσάς, δεν θέλετε επιστρέψει πλέον δια εκείνης της οδού. Ούτε θέλει πληθύνει σε αυτόν γυναίκας, δια να μην αποπλανηθεί η καρδία αυτού, ουδέ θέλει πληθύνει σφόδρα εις αυτών αργύριων και χρυσίων. Αλλά αντιθέτως, όταν καθίσει επί του θρόνου της βασιλείας αυτού, θέλει γράψει δια αυτών αντίγραφων του νόμου τούτου εις βιβλίων, εξ εκείνου το οποίο είναι ενώπιον των ιερέων των Λεβιτών, και τούτο θέλει είστε πλησίον αυτού, και θέλει αναγιγνώσκει εν αυτό πάσας τα σημέρα τη ζωή αυτού, δια να μάθει να φοβείται Κύριον των Θεών αυτού και να φυλάτει πάντα στους λόγους του νόμου και τα διατάγματα αυτού, ώστε να εκτελεί αυτά, δια να μην ψωθεί η καρδία αυτού υπεράνω των αδελφών του και δια να μην εκκλίνει από τον εντολών δεξιά ή αριστερά,
ώστε να μακροημερεύσει εν τη βασιλεία αυτού, αυτός και τα τέκνα αυτού εν το μέσο του Ισραήλ. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που του είπε είναι μαζέψει πολλά άλογα και μάλιστα από την Αίγυπτο. Το δεύτερο είναι μαζέψει πολλά πλούτη γιατί θα υπερηφανευθεί. Και το τρίτο ήταν να προσέξει τις αλότριες ξένες γυναίκες και τις πολλές γυναίκες. Αλλά για να μπορέσει να είναι προσεκτικός αυτό, θα έπρεπε να έχει πάντοτε μαζί του το Λόγο του Θεού, να τον διαβάζει, να τον μελετάει, μελετώντας το Λόγο του Θεού, να αντιλαμβάνεται το θέλημα του Θεού, ώστε να φοβάται το Θεό και να εκτελεί το Λόγο του. Ο Σολομών όμως, όπως είπαμε, και όταν ο Θεός του μίλησε καταρχάς, δεν έλαβε σοβαρά υπόψη του αυτά που του είπε ο Θεός, και επαναλαμβάνω τα τρία πράγματα: να περπατάει στα σωδούς του, να φυλάτει το Λόγο το γεγραμμένο και να εκτελεί την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, αν δεν το έλαβε σοβαρά υπόψη του. Γι' αυτό και άρχιζε σιγά σιγά να πέφτει σε αυτές τις μικρές καταρχάς παραβάσεις που όμως θα τον οδηγήσουν μέχρι την τέλεια αποστασία και απομάκρυση από το Θεό. Θα τον οδηγήσουν ώστε η καρδιά του να ξεκλίνει από το να ακολουθεί τον Κύριο και να μην είναι πλέον τελεία ενώπιον του Θεού, ώστε με τη ζωή του να ευαρεστεί το Θεό. Και έτσι λοιπόν λέει η Γραφή στο 26 εδάφιο, εκεί που διαβάζαμε σελίδα 341 στο 10 κεφάλαιο: «Και συνήθρισεν ο Σολομών αμάξας και υπέας, και είχε 1400 αμάξας και 12.000 υπείς». Πρώτη μικρή παράβαση στο Λόγο του Θεού, αλλά είναι η αρχή των κακών πραγμάτων. Στο 27 εδάφιο: «Και κατέστησεν ο βασιλεύς εν Ιερουσαλήμ τον Άργυρον ως λίθους, και τους κέδρους κατέστησε ως τας εν τη παιδιάδηση καμίνους δια την αυθονίαν». Η δεύτερη παράβαση είναι πλούτη αμύθιτα για τον εαυτό του. Γι' αυτό και στο 28 συνεχίζει: «Πώς χρησιμοποιεί τώρα τη σοφία του για να περπατήσει σε παράβαση». Αυτό είναι φοβερό, αδερφοί. Να χρησιμοποιείς τη σοφία και τη σύνεση που σου έδωσε ο Θεός. Να χρησιμοποιείς τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου που σου έδωσε ο Θεός. Να χρησιμοποιείς τις διακονίες που σου έδωσε ο Θεός. Να χρησιμοποιείς την υπηρεσία που σου έδωσε ο Θεός με σοφία για την παράβαση, για να αποκτήσεις πολύ πλούτο εισε αυτόν, πολλές άμαξες, πολλά άλογα, και μάλιστα από την Αίγυπτο που είναι ο κόσμος. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, που έκανε ο Σολομών τότε, το βλέπουμε και εμείς σήμερα στις μεγάλες εκκλησίες. Είναι φοβερό να σε φωνάζει κάποιος να προσευχηθεί στο σπίτι του με οποιοδήποτε τρόπο. Ή αυτό το λέει αγιασμό, ή το λέει ευχέλαιο, και να του λες θέλω 150 ευρώ. Φοβερό. Ασύλληπτο. Είναι ασύλληπτο. Φοβερό να θέλεις να βαφτίσεις το παιδί σου και να σου ζητάνε λεφτά. Ασύλληπτο. Φοβερό. Είναι ασύλληπτο, φοβερό. Να θέλεις να παντρευτείς ένα φτωχό νέο ζευγάρι και να σου ζητάνε λεφτά και να μην τα έχεις να τα δώσεις. Είναι απίστευτο. Αλλά
Το σημαντικότερο απ' όλα δεν είναι τι έκανε ο Σολομών, τι κάνουν οι άλλοι άνθρωποι. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι τι κάνουμε εμείς. Και μάλιστα τι κάνει ο κάθε ένας από μας ξεχωριστά. Γιατί μπορεί να μην κάνουμε αυτά και να κάνουμε χειρότερα. Χρησιμοποιώντας τη σοφία που μας δίνει ο Θεός, τα χαρίσματα ή τις διακονίες, δια ίδιων συμφέρων ή δια ιδίαν δόξαν ή για ιδία αυτοπροβολή και αυτοσύσταση. Και ενώ ο Θεός μας θέλει να συστήνουμε τους εαυτούς μας δούλους, και τον μόνον που πρέπει να συστήνουμε μέσα στην Εκκλησία είναι τον Χριστό σαν μοναδικό Κύριο, εμείς με τη γνώση και την αποκάλυψη του Ευαγγελίου που είναι χάρις Θεού, να εκμεταλλευόμαστε και να πράττουμε χειρότερα από ό,τι έπραξε ο Σολομών ή οποιοδήποτε άλλοι. Και βεβαίως τα αδιέξοδα, όποιος και να είσαι, νέος, μικρός, μεγάλος, νέα, γέρος, πρεσβύτερος, διάκονος, απλός αδελφός, καλός αδελφός, παλιός αδελφός, καινούριος αδελφός, μία τέτοια πορεία που δεν έχει καμία σχέση με την εξήτηση, να μας διδάξει ο Χριστός την οδό την οποία πρέπει να περπατάμε. Μία τέτοια πορεία που δεν έχει καμία σχέση με την εξήτηση, να μας αποκαλύπτει ο Θεός το θέλημά Του μέσα από το Λόγο Του, για να μένουμε και να απολαμβάνουμε τη χάρη του Θεού μέσα στα όρια του Λόγου του Θεού. Η μία πορεία που στα ερωτήματα και στα ζητήματα της ζωής μας ακολουθούμε τις βουλές, τις επιθυμίες της καρδιάς μας ή τις σκέψεις μας, που ξέρουμε ότι απέχουν από τις βουλές του Θεού και από τις σκέψεις του Θεού όσο ο ουρανός και η γη, να ακολουθούμε όχι την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, αλλά την οδηγία των επιθυμιών της καρδιάς μας και της λογικής μας. Αδιέξοδο. Σε τέλειο αδιέξοδο φτάνει πλέον ο Σολομών, καθώς έφτασε και στην τελική αμαρτία. Αγάπησε πολλές ξένες γυναίκες εκτός από τη θυγατέρα του Φαραώ. Ξένες γυναίκες για μας σίγουρα είναι γνώμες, απόψεις, διδασκαλίες, πολλά άλλα πράγματα. Το Ευαγγέλιο του Χριστού το λέει επιθυμίες άλλων πραγμάτων. Όχι τα πράγματα που σου δίνει ο Θεός, αλλά άλλα πράγματα. Κατά τις επιθυμίες των οφθαλμών. Ο οφθαλμός δεν χορταίνει. Άλλες γυναίκες, πολλές γυναίκες. Και δεν ήξερε ότι είναι γεγραμμένο, και αν το ήξερε δεν του δίνει σημασία, που πιστεύω ότι ήξερε, ότι είναι γεγραμμένο στο Λόγο του Θεού ότι αυτές θα σε αποπλανήσουν και εσένα και την οικογένειά σου, εις το να λατρεύσεις τελικά άλλους θεούς, ώστε να εξαφθεί η οργή του Κυρίου εναντίον σου. Καμία φροντίδα για το Λόγο του Θεού, για το θέλημα του Θεού, για την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, για το απλό ερώτημα, τι θέλεις Χριστέ μου από μένα να κάνω. Αγάπησε πολλές γυναίκες, λέει η Γραφή, προσεκολήθη με αυτές με έρωτα, και επαναλαμβάνω, στην Καινή Διαθήκη και αυτό μπορεί να συμβεί, αλλά όχι μέσα στην Εκκλησία, που μπορεί να συμβεί, γιατί τα βασικά προβλήματα και οι αρρώστιες της Εκκλησίας είναι η υπερηφάνεια, είναι το χρήμα και οι σαρκικές επιθυμίες.
Αυτά τα τρία είναι που καταστρέφουν εκκλησίες, οικογένειες και ανθρώπους και πολλά άλλα. Αλλά αυτές οι πολλές γυναίκες για μας είναι οι επιθυμίες των οφθαλμών και οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων. Εμένα μου χάρισε ένα σπίτι ο Θεός, αλλά θέλω ένα άλλο. Μου χάρισε, τι μπορείτε να φανταστείτε, μια δουλειά, αλλά θέλω μια άλλη. Και είναι μεγάλη παγίδα. Το λέω χρόνια τώρα. Αν σου έχει χαρίσει ο Θεός μια δουλειά, μην κοιτάς γύρω-γύρω. Θα έρθουνε δυσκολίες στη δουλειά σου. Αλλά να ξέρεις ότι στο τέλος ο Θεός εκεί θα σε ευλογήσει. Εκεί που αυτό σε πήγε. Αν με την πρώτη δυσκολία, ποιος μας είπε ότι δεν θα έχουμε δυσκολίες. Αν με την πρώτη δυσκολία λέμε τα παρατάμε, δεν αντέχω και φεύγω, μπροστά είναι αδιέξοδο και ταλαιπωρία. Και όχι μόνο για δουλειές, για όλα τα πράγματα. Ο Θεός να μας φυλάξει. Γιατί όταν λες τα παρατάω και φεύγω, το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ή έχεις υπερηφανευθεί και λες άντε μωρέ αυτούς έχω κουκάλω, θα τα καταφέρω πιο καλά και θα δεις τι θα γίνει, ή είσαι φιλοχρήματος και δεν σε φτάνουν τα λεφτά σου, όμως ο Θεός θα τα αυξήσει αν σε πήγε εκεί, ή δεν μπορείς να ταπεινωθείς, δεν μπορείς να δεχθείς τον ονειδισμό, δεν μπορείς να δεχθείς τη δοκιμασία, την ταλαιπωρία. Ο Σολομών λοιπόν επιθυμίες πολλών άλλων πραγμάτων, με αποτέλεσμα όλες αυτές οι γυναίκες εξέκλειναν την καρδιά του από το θέλημα του Θεού, από το να λατρεύει τον Κύριο. Και επειδή αυτές οι γυναίκες για μας οι επιθυμίες ζητάνε άλλα πράγματα, όταν η επιθυμία είναι τόσο σφοδρή θα σε οδηγήσει στα άλλα πράγματα. Με αποτέλεσμα εξέκλεινε, όπως είναι απολύτως φυσικό, όχι μόνο για τον Σολομώντα, για όλους αλλά και για μας, εξέκλεινε την καρδιά του, όπως λέει η Γραφή, από το να ακολουθεί τον Κύριο και έπαψε η καρδιά του, φοβερό, να είναι τελεία ενώπιον του Θεού και έγινε και έπρατε πονηρά ενώπιον του Θεού. Και τώρα ο Θεός, παρόλο που τον αγαπάει, αγαπητός, έτσι τον ονόμασε. Ο αγαπητός του ήταν ο Σολομών. Τώρα πρέπει να επέμβει δυναμικά, μην τυχόν και καταλάβει που είναι η λύση του προβλήματος, καταλάβει τα λάθη του, το λάθος του, τις παραβάσεις του, πάει στον Κύριο της ομολογήσει με ταπείνωση λέγοντας έκανα λάθος. Της εξομολογηθεί, σε σένα το έκανα το λάθος. Γιατί αλλιώς είναι μεταμέλεια, δεν είναι μετάνοια. Μεταμέλεια είναι δεν το έκανα καλά, θα κάνω κάτι άλλο εγώ. Η μετάνοια είναι καταλαβαίνω το λάθος μου και επιστρέφω στον Κύριο. Αυτό θέλει ο Θεός. Καταλάβω το λάθος μου, να πω έκανα λάθος, ταλαιπωρήθηκα για τα λάθη μου, ταλαιπωρούμε για τα λάθη μου, σε σένα ήμαρτον, όχι στους ανθρώπους, σε σένα αμάρτησα. Γιατί αμάρτησα? Γιατί ενώ ήξερα ποιο είναι το αγαθόν, μου το έχεις πει, εγώ δεν το πράξα, στα μάτια σου αμαρτία. Μετανοώ λοιπόν και ζητάω τη βοήθειά σου. Όμως ο Σολομών ούτε αυτό δεν έκανε. Και ο Θεός τον επισκέπτεται τρίτη φορά να του μιλήσει, αλλά όχι με ευμένεια. Δια τούτο, τρίτη φορά, 11 εδάφιο, Ιώτα Α11, είπε ο Κύριος εις τον Σολομώντα, επειδή τούτο ευρέθη εν σύ, όλα αυτά που περιγράψαμε, και δεν εφύλαξα στη διαθήκη μου, τη συμφωνία μας που είχαμε κάνει και τα διατάγματά μου τα οποία προσέταξα εισέ, εγώ εξάπαντος θα
θα διαρρήξω τη βασιλεία από σου και θα δώσω αυτήν στο δούλο σου. Σταματάω να συνεργάζομαι. Αλλά συνεχίζει πλην, αυτό δεν θα γίνει στις μέρες σου, όχι για σένα, χάριν Δαβίδ του πατρός σου, γιατί είχα υποσχεθεί στον πατέρα σου, και χάριν της Ιερουσαλήμ, της πόλης μου, την οποία εξέλεξα. Το παράξενο, το άκουσε και πάλι δεν μετενόησε. Μην πούμε τι άνθρωπος είναι αυτός, να σκεφτούμε τι άνθρωποι είμαστε εμείς. Γιατί η καρδιά μας, όπως και του Σολομώντα, είναι απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Εάν μετανοούσε, τι θα γινότανε? Μεγαλεία θα έκανε ο Θεός. Θα άλλαζε το σχέδιό του. Ο Σολομών δεν μετενόησε. Δεν είπε πω, τι είπες Κύριέ μου. Δεν σκέφτηκε τα παιδιά του. Ότι αν δεν μετανοήσει αυτός, το παιδί του θα ταλαιπωρείται. Δεν σκέφτηκε τη συνέχεια. Βλέπετε αδερφοί πως η αμαρτία του πατέρα ή της μάνας μπορεί να ταλαιπωρήσει τα παιδιά. Και τα ταλαιπωρεί. Γιατί η ζωή μας έχει συνέπειες. Γι' αυτό σήμερα να μετανοήσουμε αδερφοί. Μην πούμε μικρό είναι. Άμα είναι μικρό, δόξα στο Θεό, είναι πιο εύκολο. Αλλά να ξέρουμε, από το μικρό θα έρθει το μεγαλύτερο. Και το μεγαλύτερο ακόμη πιο μεγάλο, και από το ακόμη πιο μεγάλο το πολύ μεγάλο, και τότε θα είναι πολύ δύσκολη η επανόρθωση. Σήμερα να μετανοήσουμε αδερφοί. Όλοι μας. Σήμερα. Ξέρετε γιατί? Εις πολλά πτεωμεν άπαντες. Αυτό δεν το λέμε για πλάκα. Αυτό μας το λέει ο Χριστός. Γι' αυτό σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα να ακούσαμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Όχι να μην σκληρύνουμε μόνο την καρδιά μας. Μην περάσουμε απαρατήρητο το Λόγο του Θεού. Σήμερα. Και αν σήμερα πούμε συγχώρεσέ με Κύριε, όλοι μας, ιδιαιτέρως να προσέξουμε. Μην πούμε δεν φταίω εγώ, εκείνος φταίει. Δεν φταίω εγώ, η γυναίκα μου φταίει, ο άντρας μου φταίει. Αυτό είναι η παγίδα η μεγάλη. Γιατί πέραν του ότι δεν αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, τα επιπλέον αυτοδικαιωνόμαστε. Και αυτό είναι το χειρότερο. Σήμερα αδερφοί, και μάλιστα τώρα που θα γονατίσουμε να προσευχηθούμε, σήμερα, για να σταματήσει το κακό που έρχεται από τη μία μικρή παράβαση που θα φτάσει στο τέλος της απελπισίας, ίσως και της απώλειας. Σήμερα, γνωρίζοντας ότι το λάθος μου θα έχει συνέπειες, όχι μόνο σε μένα, αλλά και στο περιβάλλον μου. Θα έχει συνέπειες. Θα έχει συνέπειες στη γυναίκα μου, το λάθος το δικό μου. Θα έχει συνέπειες στα παιδιά μου. Θα έχει συνέπειες στην εκκλησία. Είναι ένα τσουνάμι το λάθος το δικό μας, που ξεκινάει και απλώνεται. Βέβαια όσο απλώνεται τόσο λιγοστεύει. Αλλά είναι ένα τσουνάμι. Γι' αυτό ο Θεός μας θέλει να ακούμε το Λόγο Του, για να βρίσκει την ευκαιρία να μας διδάσκει, όπως λέει ότι στην Παλαιά Διαθήκη, η Παλαιά Διαθήκη είναι προς διδασκαλία, είναι προς έλεγχο, να μας ελέγχει, είναι προς επανόρθωση, να διορθωθούμε, είναι προς εκπαίδευση μεταδικαιοσύνης, να μας εκπαιδεύσει, ώστε ο άνθρωπος του Θεού να είναι άρτιος, κατηρτισμένος σε κάθε έργο αγαθών. Ο Σολομών άκουσε
αλλά δεν μετενόησε. Δεν ξέρω αν αγρίεψε, αν στενοχωρήθηκε. Δεν ξέρω πώς αντέδρασε, δεν μας φανερώνει ο λόγος του Θεού. Αλλά ένα ξέρω, δεν μετενόησε. Γι' αυτό και ο Κύριος εξήγηρε, λέει η Γραφή, αντιπάλους το Σολομώντα. Ενώ ο Θεός ημερεύει και τα άγρια θηρία στους αγαπητούς αυτού, σε αυτούς που περπατάνε έτσι, ξεσηκώνει και τα ήμερα ζώα. Και ξεσήκωσε τρεις εχθρούς. Ο πρώτος ήταν ο Αδάδ ο Εδωμίτης, ο οποίος πήγε στην Αίγυπτο, ευωδόθηκε και γύρισε εχθρός του Σολομώντα, αντίπαλος του Σολομώντα. Ο Ρεζάν, ο οποίος ήταν δούλος του Αδαδέζερ και πήγε στη Συρία, και η Συρία, η Δαμασκός, όπου έμεινε και έγινε βασιλιάς, ήταν ένα μεγάλο αγκάθι σε όλη την ιστορία του Ισραήλ. Και τρίτον ξεσήκωσε τον Ιεροβάμ, το δούλο του, όπως είχε προφητεύσει, ότι θα χωρίσω το λαό Ισραήλ, μία φυλή θα δώσω σε σένα, τις άλλες 10 θα τις δώσω στο δούλο σου, στο δούλο σου τον Ιεροβάμ, που ήταν ένας άνθρωπος ευάρεστος εις των Θεών, όπως θα δούμε την άλλη Δευτέρα, και ο οποίος όμως κατάντησε κι αυτός, καθώς δεν πρόσεξε το Λόγο του Θεού, να γίνει το χειρότερο παράδειγμα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Σήμερα να μετανοήσουμε, αδερφοί. Σήμερα. Μην αφήσουμε άλλη μέρα. Σήμερα να κοιτάξουμε γύρω-γύρω τις βουλές μας, τις επιθυμίες μας, τα άλλα πράγματα, τις μικρές μας αμαρτίες και παραβάσεις, τις μικρές αλόπεκες που καταστρέφουν τον αμπελώνα, και να ζητήσουμε χάρη από το Θεό και βοήθεια. Αμήν. Να ψάλουμε από τα μεγάλα υμνολόγια τον ύμνο 313. Ύμνος 313. Τι